Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο, το οποίο είναι ένα βίντεο α, που μπορείτε να το πάρετε και ως poll, ως δημοσκόπηση. Ένα διερευνητικό βίντεο για να δω εάν υπάρχει ενδιαφέρον αρκετό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή μόνο για άνδρες. Λοιπόν, στο κανάλι μας υπάρχει λειτουργία συμμετοχή. Στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, το οποίο είναι μόνο για γυναίκες, έχουμε κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, μία συνάντηση μέσω Zoom, έχουμε μία διαδικτυακή ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, στην οποία συζητάμε τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες που απαρτίζουν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή Είμαστε 39 κοπέλες στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή και εγώ 40 και έχουμε επίσης και μια διαρκή συνομιλία στο Viber, ένα Viber chat στο οποίο οι κοπέλες γράφουν καθημερινώς α, τα νέα τους, α, συζητούν θέματα ψυχοεκπαίδευσης, από αυτά μας απασχολούν κάθε Τετάρτη στην ομάδα και ούτω καθεξής. Σήμερα επικοινώνησα μαζί μου δύο διαφορετικοί άνδρες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και μου είπαν γιατί δεν φτιάχνει μία ομάδα στο Zoom μόνο για άντρε, δηλαδή ένα πέμπτο επίπεδο συμμετοχής. Ε, ο λόγος που πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο επίπεδο είναι γιατί όταν μποστάρω κάτι στην κοινότητα, μου δίνεται η, η επιλογή να το ποστάρω είτε για όλους, είτε για όλους στη συμμετοχή, είτε για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο και πάνω στο τρίτο και πάνω στο τέταρτο και πάνω στο πέμπτο επίπεδο και πάνω. Λοιπόν, ε, ενδιαφέρεστε, θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί. Όσοι βρίσκονται στη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο, το οποίο στοιχίζει 5 ευρώ το μήνα κάποιος, 4,99 για να μπει στο πρώτο επίπεδο, έχει τα προνόμια του να παρακολουθήσει όλα τα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, ή στο 12ο ή στο 13ο playlist. Και κάθε Δευτέρα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο, αλλά όποιο μπαίνει στη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο μπορεί να παρακολουθήσει και όλα τα παλιότερα βίντεο. Και έχουμε πολύ ωραία βιβλία τα οποία τα χρησιμοποιούμε ως βάση αναφορά για αυτά τα playlist. Είναι και το βιβλίο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» της Dr. Raman, που είναι η βίβλος του ναρκισισμού. Είναι το βιβλίο «Δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένο. Είναι δύο βιβλία δικά μου, η ανατομία μιας γυναίκας και το «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Είναι το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» που αποτελεί τη βίβλο της συνεξάρτησης. Είναι το βιβλίο αφού είναι τόσο υπέροχο εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη. Είναι το βιβλίο Τοξική γονεί, είναι, το είναι το βιβλίο για τα όρια. Είναι, είναι, έχει πολλά βιβλία μέσα. Είναι το βιβλίο «Οι άνθρωποι του ψεύδους», του Σκοτ Πέκ, που μιλάει για τους ναρκισίστες. Λοιπόν, στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο στοιχίζει 9,99 ευρώ δηλαδή περίπου το μήνα, όσοι είναι σε αυτό το επίπεδο έχουν πρόσβαση σε όλα τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία και σε μια άλλη ε, playlist με καμιά διακοσαριά και πάνω βίντεο, το οποίο είναι χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο και πάνω. Στο τρίτο επίπεδο, έχουν οι άνθρωποι που μπαίνουν όλα τα προνόμια από το προηγούμενο επίπεδο, plus, επιπλέον δηλαδή, ένα webinar το μήνα. Και επίσης όσοι μπαίνουν στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή έχουν πρόσβαση και στα προηγούμενα webinar, τα οποία τα έχουμε με μορφή ηχητικών σε ένα playlist, το θεωρητικό κομμάτι και όλες οι ασκήσεις όπως μπαίνουν στα webinars. Αυτό το μήνα, το webinar μας θα γίνει το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό που μας έρχεται, το επόμενο Σάββατο, όχι δηλαδή το Σάββατο 6 Απριλίου, αλλά το Σάββατο 13 Απριλίου. Η ώρα που γίνεται το webinar είναι πάντοτε η ίδια, 6 με 9 ώρα Ελλάδος Σάββατο και σε αυτό το webinar θα έχουμε το τρίτο και πιο συγκλονιστικό κατά την άποψη μου κομμάτι της δουλειάς του masterclass που κάνουμε για την επικοινωνία, που είναι το πώς ακούω ενεργητικά. Έχουμε καλύψει στο πρώτο από τα τρία webinar το πώς καταλαβαίνω τι φάση με μένα, τι συμβαίνει με μένα. Το δεύτερο το κάναμε τον προηγούμενο μήνα που είναι πώς καταφέρνω να μεταδώσω επαρκώς το μήνυμα. Αυτό το webinar υπάρχει σχεδόν ολόκληρο ηχογραφημένο στο playlist με τα παλιότερα webinars και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όσοι έχουν παρακολουθήσει το webinar του προηγούμενου μήνα, είτε ζωντανά είτε στο ηχογραφημένο μετά, μου έγραψαν ότι τους βοήθησε πάρα πολύ και εμένα την ίδια με βοήθησε πάρα πολύ και η έρευνα και η προετοιμασία και η διδασκαλία του Masterclass για τη μετάδοση της πληροφορίας. Το ερχόμενο Σάββατο, 13 Απριλίου, 6 με 9, όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, θα μπορούν να μπουν στο webinar, στο Zoom που είναι το πολύ βασικό κομμάτι πώς ακούω τον άλλον όταν προσπαθεί να μου μεταφέρει ένα μήνυμα. Πώς ακούω ενεργητικά. Πώς κάνω τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να το βοηθήσω, να τη βοηθήσω να μου μεταφέρει το μήνυμα. Πώς μπορώ να αποκτήσω στην πράξη εν και να, στην πράξη να επικοινωνήσω. Λοιπόν, στο τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής, το οποίο είναι μόνο γυναίκες, υπάρχουν όλα τα προηγούμενα προνόμια, πλάς το προνόμιο του να βρίσκονται στην ομάδα του Viper στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, όπου έχουμε και ανακοινώσει εκεί στην ομάδα και ένα δίκτυο φιλικό, γιατί πρόκειται για ψυχοεκπαιδευτική ομάδα και έχουμε και την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα κάθε Τετάρτη στο Zoom 9 με 11, όπου γίνονται συγκλονιστικέ καταστάσει. Ζούμε μεγάλε στιγμέ και το λέω δεν το λέω ειρωνικά, το λέω κυριολεκτικά γιατί αυτή η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που έχουμε γνωριστεί αρκετά καλά τα μέλη μεταξύ μα. Τα καινούρια μέλη που έρχονται αφομοιώνονται ωραία και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε στην ουσία πρακτική εφαρμογή όλων όσων μαθαίνουμε στα βίντεο και οι κοπέλες οπωσδήποτε κάνουν το Q&A, ερωτήσεις και απαντήσεις, φέρνουν τα θέματα τους στη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, τα συζητάμε συντονίζω εγώ την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα και είναι πάρα πολύ καλά τα αποτελέσματα. <coughs> Τώρα, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν άνδρες οι οποίοι θα λάμβανε μέρος στο πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής ώστε να δημιουργήσουμε και τη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στο Zoom για άνδρες η οποία πολύ πιθανό να είναι τις ίδιες ώρες 9 με 11 και να το βάλουμε για παράδειγμα πέμπτη βράδυ να μου το δηλώσουν να γράψουν δηλαδή σε σχόλιο: Εγώ θα έμπαινα για να δω αν θα δημιουργήσω το πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή. Αξέχασα να σας πω ότι στοιχίζει το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, 39,99 ευρώ το μήνα, α, περίπου 40 είναι. Ένα λεπτό πριν από τα 40 ευρώ. Και είναι μια μηνιαία συνδρομή, δηλαδή κάθε μήνα οι κοπέλε πληρώνουν 40 ευρώ και έχουν α, την πρόσβαση στη συμμετοχή. Α, ξέχασα κιόλας να πω ότι όλοι όσοι βρίσκονται από το τρίτο επίπεδο και πάνω έχουν πρόσβαση σε όλα τα καινούργια βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Θα το έχετε προσέξει κι εσείς ότι τα βίντεο βγαίνουν σε δύο μορφές. Βγαίνουν σε μια μορφή beta, που μπορούν να τα δουν μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο και πάνω και είναι χωρίς διαφημίσεις εκείνα τα βίντεο και βγαίνουν και στη συνηθισμένη μορφή με διαφημίσεις για όλους. Επίσης τα βίντεο που βγαίνουν χωρίς διαφημίσεις μπορεί να βγουν και κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες νωρίτερα στη συμμετοχή παρά στην κοινή θέαση. Μην ανησυχείτε όσοι δεν είστε στη συμμετοχή. Όλα τα βίντεο, εκτό από τα βίντεο στα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, βγαίνουν και κανονικά για όλο το κοινό. Λοιπόν, ε, επειδή θα είναι πέμπτο επίπεδο συμμετοχή θα μπορώ να θα το φτιάξω προσθέτοντα, ξέρω εγώ, ένα ποσό. Δεν ξέρω πόσο. Πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από 40 ευρώ, 41, 45. Θα δω και θα σα πω. Δεν θα είναι πάντω πάνω από 45 ευρώ. Μπορεί να είναι και 41 ευρώ. Ε, γιατί δεν σου επιτρέπει το σύστημα να βάλει επιπλέον επίπεδο χωρίς να. Χωρί να αυξήσει το ποσό. Θα το δούμε. Πώ θα γίνει αυτό με το ποσό. Πάντω, δεν θα είναι πολύ περισσότερο από τα 39,99. Μπορεί να είναι 40,99. Για να το πιάσει το σύστημα, δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχουν ήδη δύο ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μου ζήτησαν να δημιουργήσω πέμπτο επίπεδο συμμετοχή. ώστε να έχουμε ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στο Zoom για άνδρε. Εάν υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται, παρακαλώ να μου γράψουν στα σχόλια ή να πάνε στην καρτέλα κοινότητα όπου θα βάλω μια δημοσκόπηση, ένα poll, στο οποίο να μπορούν να πατήσουν ναι, εάν είναι άνδρε και ενδιαφέρονται για το πέπτο επίπεδο, για να μην το δημιουργήσουν το πέπτο επίπεδο, να πληρώσουν κάποιοι και μετά να μην βρεθούν αρκετοί ώστε να γίνει ομάδα. Θα έλεγα ότι αν φτάσουμε τα 10 άτομα τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μια ομάδα με άνδρε. Ε, για να είμαι ειλικρινή, δεν ένιωθα έτοιμη μέχρι τώρα να κάνω ψυχοεκπαιδευτική ομάδα μόνο με άνδρες. Αλλά μετά από την εξαιρετική εμπειρία που έχουμε την ψυχοεκπαιδευτική ομάδα μόνο για γυναίκες, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους άνδρες. Ε, και θα είναι και κάτι πρωτόγνωρο. Και για μένα, αλλά νομίζω και για όσους θα συμμετέχουν, να είναι μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα μόνο για άνδρες, όπου θα συζητούμε θέματα ψυχοεκπαίδευσης που αφορούν τους άνδρες, που αφορούν τη σχέση τους με τον εαυτό τους, τη σχέση τους με τους με τις συντρόφους τους, α, διάφορες απορίες που έχουν, η pop κουλτούρα και η θέση του άνδρα, η ανδρική και η γυναικεία πλευρά στην προσωπικότητα κάθε ανδρός, ο ναρκισισμός και η συνεξάρτηση. Εδώ θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν μόνο γυναίκες οι οποίες είναι συνεξαρτόμενες και ταλαιπωρούνται από ναρκισιστέ και ναρκισστρέ. Υπάρχουν και πολλοί άνδρες που είναι συνεξαρτώμενοι και ταλαιπωρούνται και από ναρκισστέ και από ναρκισστρέ. Αλλά ο λόγο για τον οποίο υπάρχουν περισσότερε γυναίκε στο κανάλι και ο λόγο για τον οποίο έχουμε 40 άτομα, 40 γυναίκε στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή είναι γιατί οι γυναίκε το θεωρούμε πιο φυσιολογικό, μα έχουν μάθει, μα έχουν μεγαλώσει έτσι ώστε να ζητάμε πιο εύκολα βοήθεια ενώ οι άνδρε έχουν μεγαλώσει με την άποψη, με την ιδέα ότι δεν είναι καλή ιδέα να ζητάς βοήθεια, χωρί να σημαίνει πω δεν τη χρειάζονται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πάντω να υπάρξουν τουλάχιστον 10 συμμετέχοντε, ώστε να κάνουμε το πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή και να έχουμε ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στο Zoom για άνδρε και συνεχέ chat στο Viber για άνδρες. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο κομμάτι του βίντεο το γυρίζω μετά τα μεσάνυχτα που γύρισε η μέρα. Μετά το live της Παρασκευής 5 Απριλίου 2024, κάναμε μια δημοσκόπηση στο live όπου ψήφισαν 411 άνθρωποι. 8% δήλωσαν ότι είναι άνδρες και θέλουν να συμμετέχουν στο 5ο επίπεδο στη συμμετοχή. Οπότε έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό ενδιαφερομένων για να λανσάρουμε το πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή. Ένα επίπεδο μόνο για άνδρες, το οποίο θα έχει εβδομαδιαία ένα-δύο ροζούμ ψυχοεκπαιδευτικής συνάντησης, ψυχοεκπαιδευτικής ομάδας, στην οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες και την οποία θα διδάσκω εγώ. Σα ε, σας είπα προηγουμένως, προτού κοιτάξω τι γίνεται με τους κανονισμούς του YouTube, ότι θα προσπαθούσα το πέμπτο επίπεδο να έχει όσο το δυνατόν πιο κοντινή τιμή με το τέταρτο. Δεν μου το επιτρέπει. Η επόμενη τιμή που μου επιτρέπει να δώσω είναι 44,99 ευρώ το μήνα, δηλαδή 45 ευρώ. Για κάθε επόμενο επίπεδο πρέπει να ανέβει στη τιμή. Είναι στα 45 ευρώ το μήνα δηλαδή η συμμετοχή για τους άνδρες στο πέμπτο επίπεδο. Θα έχουν όλα τα προνόμια από τα προηγούμενα επίπεδα δηλαδή την πρόσβαση στα βίντεο χωρίς διαφημίσεις όλα τα καινούργια βίντεο, την πρόσβαση στο ένα webinar το την πρόσβαση στα playlist όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και με ψυχοεκπαιδευτικό τρόπο και επίσης θα έχουν την πρόσβαση για να μπουν στην ομάδα του Viper που θα δημιουργήσουμε αποκλειστικά για άνδρες. Όταν κάποιος μπει στο πέμπτο επίπεδο της συμμετοχής, θα του δείξει ο υπολογιστής τις πληροφορίες και για το link για να συμμετέχει στην ομάδα στο Viber που θα είναι το συνεχές chat και το link για το Zoom, το οποίο, Zoom για τους άνδρες, προτείνω να γίνεται κάθε Πέμπτη στις 9 με 11 το βράδυ. Φυσικά, όταν θα μαζευτούμε αρκετοί και θα συνομιλήσουμε και στην ομάδα στο Viber, ε, ίσως αποφασίσουμε μεταξύ μας να αλλάξουμε την ώρα Προ το παρόν ορίζουμε την ώρα για κάθε Πέμπτη 9 με 11. Σα περιμένω.